μάτια ακατοίκητα, άδειοι δρόμοι και εικόνα ερήμωσης στις Μελέσσες 6 μήνες μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κρήτη. Μοιάζει με χωριό φάντασμα που δεν θυμίζει σε τίποτα τις παλιές καλές εποχές. Το χωριό έχει ερημώσει. Έχουν φύγει 70 με 80 άτομα περίπου, τα οποία μένουν είτε στα παιδιά τους στο Ηράκλειο, είτε στους οικίσκους που έχει φτιάξει ο Δήμος εδώ, συστήνονται από το Δήμο και αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα ο κόσμος. Η ακρίβεια, το ρεύμα, η θέρμανση. Να το φτιάξει ποιος στο σπίτι, πώς να το φτιάξει στο σπίτι του. Αφού δεν υπάρχει χρήματα, και δεν δίνουν κιόλας χρήματα. Άμα κοιτάξει τώρα το χωριό, όλο είναι ρημάδι. Πιο έρημο είναι, σίγουρα είναι πιο έρημο. Δεν είναι μετά το σεισμό, έχει φοβηθεί ο κόσμος, έχει φύγει. Πολλοί κάτοικοι έφυγαν για να μείνουν σε συγγενικά πρόσωπα και τα χωριά παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης. Το πρόβλημα είναι έντονο σε Αστρίτσι, Αλάγνη, Μελέσσες, Αγίες Παρασκές και αλλού. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την αποκατάσταση σπιτιών είναι χρονοβόρες και έχουμε ζητήσει την επίσπευσή τους. Ίδια η εικόνα και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου Σεισμοπαθών, στο Αρκαλοχώρι από 4.300 κατοίκους παρέμειναν 2.600, στη Βόνη από 350-150, στο Γαλατά από 40-17 και στο χωριό Σαμπάς από 98 παρέμειναν μόλις 8 κάτοικοι. Και στον οικισμό του Αρκαλοχωρίου και στους γύρω οικισμούς εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα. Βλέπουμε μια αιμορραγία του πληθυσμού της τάξης του 20-25%. Σίγουρα τα δεδομένα της απογραφής δεν θα είναι τα παλιά νούμερα του 2011. Οι άνθρωποι έρχονται και μας ρωτάνε, ας πούμε, άνθρωποι που λένε ότι θέλω να χτίσω, πήρα και από την αρρωγή κάποια χρήματα, έχω και κάποια δικά μου, θέλω να χτίσω ένα καινούριο σπίτι. Γιατί να μείνω εδώ, βλέποντας ότι με η καθημερινότητα δείχνει συνέχεια σεισμούς και επαναλαμβανόμενους. Εμείς τον κόσμο τον θέλουν να είναι μαζί μας και κάνουν παντίους τρόπους για να τον κρατήσουμε. Αλλά και όσοι αποφάσισαν να μείνουν στον τόπο τους βρήκαν μπροστά τους βουνό από δυσκολίες και εμπόδια, αφού ανακαλύπτουν στην πορεία ότι τα χρήματα που τους δίνονται δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά. Αν κάποιος έχει ένα κίτρινο σπίτι, μη κατοικήσιμο και χρειάζεται, η πραγματική αξία σήμερα να το επισκευάσει 20, συν τη στα σφακέλου 24, τα χρήματα τα οποία θα πάρει στο τέλος είναι γύρω στις 8.000. Τα υπόλοιπα 16.000 από πού θα μπουν, γιατί οι τιμές είναι του 11. Και οι επιχειρήσεις δεινοπαθούν, αφού όπως υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες, αντί να τους δοθούν ευνοϊκές ρυθμίσεις, αφέθηκαν στην τύχη τους. Οι επιχειρήσεις μετά το σεισμό, νομίζω ότι περισσότερες δεν έχουν πάρει χρήματα. Μίλησαν για μια επιχορήγηση μέχρι 18.000 ευρώ. Δεν έχουμε δει να υλοποιείται κάτι. Έχουν κάνει κίνηση, έχουν ζητήσει οι επιχειρηματίες την επιστρεπτέα προκαταβολή που πήρανε, να μην την επιστρέψουν πίσω. Είναι κάτι που έχει διαδικαστεί με την Εύβοια. Αλλά και το ζήτημα της στέγασης συνεχίζει να υπάρχει, αφού 16 άτομα που φιλοξενούνταν σε ξενοδοχείο του Καστελίου θα πρέπει να βρουν νέα στέγη, διαφορετικά μετά το τέλος Μαρτίου μένουν ξεκρέμαστοι. Θα προφτάσουμε ίσως τους 25 αίθουσες που περιμένουμε από Αθήνα να μας έρθουν, οι κίσκοι καινούργοι, να μπορέσουμε, ας πούμε, αν μπορέσουμε να τους στεγάσουμε μέσα σε αυτούς. 16 άτομα είναι. Οι σεισμοπαθείς περιμένουν απαντήσεις πριν η περιοχή τους, όπως λένε, εγκαταλειφθεί οριστικά. Και ψάξτε να δείτε τι από αυτά έχει υλοποιηθεί. Αλλά περιμένω απάντηση και από αυτούς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συνεχίσουν αυτή την ερώτηση. Τι έχουν δοθεί παρόλες τις εξαγγελίες.